techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης. Δεν έχουμε εισαγωγικό σήμερα, γιατί δεν έχω και τι να δείξω, δεν φαίνεται τόσο καλά. Έχουμε σήμερα το Gear S2 της Samsung, να το παρουσιάσουμε. Έχουμε μαζί με αυτό και ένα Galaxy S6 Edge Plus. Βέβαια μπορεί να παίξει με όλες τις συσκευές της Samsung που έχουν από 1,5 GB RAM και πάνω, αλλά και οποιαδήποτε άλλη συσκευή Android, γιατί παίζει, έχει Tizen πάνω η συσκευή. Βέβαια ίσως να μην έχει όλες τις λειτουργίες όπως το S Health της Samsung κτλ, αλλά και πάλι θα είναι μια χαρά. Η συσκευή έρχεται στα 479 ευρώ στα ελληνικά καταστήματα. Είναι το Classic με το δερμάτινο λουράκι, ασύρματη φόρτιση, το ακουμπάμε απλά και ξεκινάει να φορτίζει. Και να το δούμε λιγάκι έτσι περιμετρικά. Εδώ είναι η συσκευή, είναι πάρα πολύ όμορφη, πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ λουράκι δερμάτινο στην Classic έκδοση. Στο απλό το Sport που είναι περίπου 30 ευρώ φθηνότερα, ίσως σας βολέψει περισσότερο, αλλά είναι αποσπόμενο. Βγαίνει από εδώ με 20 χιλιοστά λουράκι απλά. Εδώ είναι το ρολόι. Βάρος μόλις 47 γραμμάρια. Είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το γύρω-γύρω και η ροδέλα εδώ. Πίσω έχει ένα κομμάτι πλαστικό. Έχουμε τον σαρωτή καρδιακών παλμών στο πίσω μέρος. Και φυσικά έχουμε πιστοποίηση IP68, που σημαίνει πως μπορούμε να το βάλουμε σε νερό 1,5 μέτρου για 30 περίπου λεπτά. Γλυκό νερό, γιατί το αλμυρό τρώει το πλαστικά και τις επαφές, αν το αφήσουμε με το αλάτι. Μπροστά έχουμε οθόνη 1,2 ιντσών, Super AMOLED, ανάλυση 360x360. Αυτό σημαίνει πως οι πυκνότητες σε πίξελς είναι 402 ppi, που είναι πάρα πολύ καλά. Gorilla Glass 3 μπροστά, είναι touch η οθόνη. Έχουμε στο εσωτερικό διπύρινο Exynos 3250 στο 1 GHz, είναι Cortex A7, μια χαρά για smartwatch. 5-12 MB RAM και 4 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Η μπαταρία είναι 250 mAh. Επίσης καλά, γιατί η συσκευή αντέχει 2 μέρες. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να αντέχει αρκετά παραπάνω, να βγάζει το τετραήμερο, πενθήμερο, εβδομάδα, ξέρω εγώ, εντάξει ρολόι είναι, αλλά είναι σε αυτό το μέγεθος δεν έχουμε το περιθώριο για πολλές μπαταρίες. Στο κινητό μας συνδέεται είτε με Bluetooth απευθείας στο τηλέφωνο, είτε με Wi-Fi, σε κάποιο Wi-Fi, αλλά πρέπει η συσκευή να είναι συνδεδεμένη, αν το έχουμε αφήσει σπίτι για παράδειγμα το κινητό, και αυτό στο ίντερνετ, και να είναι συνδεδεμένες και οι δύο συσκευές σε Samsung λογαριασμό. Αρκετά ενδιαφέρον αυτό, έχω ειδοποιήσει το κινητό στο ρολόι, ακόμα και αν δεν το έχουμε μαζί μας. Αρκεί να είναι συνδεδεμένο και να είναι συνδεδεμένα και τα δύο στο ίντερνετ. Αυτά λοιπόν από τη συσκευή, είναι πάρα πολύ όμορφη, εμένα προσωπικά μου αρέσει αισθητικά, ίσως το πιο όμορφο ρολόι ή ένα από τα πιο όμορφα ρολόγια που έχουμε δει. Εδώ έχουμε το μικροφωνάκι, δεν κάνει κλίση η συσκευή αλλά δέχεται φωνητικές εντολές και φωνητική υπαγόρευση. Αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα μας πηγαίνει στις εφαρμογές και αυτό μας πηγαίνει πίσω όπου και αν είμαστε. Αν θέλουμε επίσης να πάμε πίσω, κάνουμε swipe προς τα κάτω, βλέπετε. Και αν θέλουμε να πετάξουμε κάποιες εφαρμογές, κάποια notifications, πάμε πάνω. Αλλά okay, δεν έχουμε τώρα κάποιες να δείξουμε. Χρειαζόμαστε την εφαρμογή του ρολογιού. Είναι εδώ. Είναι διαθέσιμη και για άλλες συσκευές, πέρα από Samsung. Από εδώ ελέγχουμε την πρόσωψη του τηλεφώνου. Επιλέγουμε και το στέλνει και αλλάζει το τηλέφωνο. Έχει πάρα πολλά για να διαλέξουμε. Αρκετά έτσι όμορφα. Οπότε ναι. Και αρκετά λιθοφανή θα έλεγα. Δηλαδή κάποια ίσως να μην καταλάβει ότι είναι οθόνη. Το προσωπικό μου αγαπημένο που χρησιμοποιώ αυτές τις μέρες που το έχω είναι, ποιο είναι, αυτό εδώ. Απλό, λιτό και απέριτο.
Βέβαια, αυτά έχουν και άλλες πληροφορίες πάνω, όπως ημερομηνίες, μπαταρία, ειδοποιήσεις κτλ. Αλλά οκ. Okay. Προς το παρόν, λοιπόν, ας βάλουμε ένα αυτό εδώ για παράδειγμα, που είναι έτσι πιο γεμάτο. Μετράει και τους καρδιακούς παλμούς εδώ πέρα, μας έχει την τελευταία μέτρηση. Αρκετά ενδιαφέρον. Τι άλλο, notifications, επιλέγουμε από ποιες εφαρμογές θέλουμε να παίρνουμε ειδοποιήσεις. Συγγνώμη. Το πώς θα έχουμε τις εφαρμογές μας, θα το δούμε σε λιγάκι πώς φαίνονται και ποιες θα έχουμε να εμφανίζονται. Εδώ έχουμε να στείλουμε τραγούδια ή φωτογραφίες στο gear από τη συσκευή. Όταν θα το έχουμε χωρίς τη συσκευή, να μπορούμε να ακούμε μέσω Bluetooth, να συνδέσουμε Bluetooth στη συσκευή και να ακούμε μουσικούλα και να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Οι ρυθμίσεις της συσκευής και το Find My Gear που πατάμε και δονάει. Ναι, δεν έχει μικροφωνάκι, δονάει, θα το καταλάβουμε βέβαια. Αυτά λοιπόν από την μεριά της συσκευής, εφαρμογές. Έχουμε και κάποιες εφαρμογές να κατεβάσουμε, κατηγορίες fitness, οικονομία, lifestyle κτλ. Εδώ για να παίρνουμε μηνύματα και messengers κτλ. Και πάμε στη συσκευή. Την συσκευή λοιπόν την ελέγχουμε είτε εδώ, είτε έτσι, όπως είπαμε πριν, είτε με τη ροδέλα, που βολεύει πάρα πολύ. Έχουμε ειδοποιήσεις, το βασικό ρολόι, καιρός, είναι ημερολόγιο εδώ πέρα, με γενέθλια κτλ. Πόσα βήματα έχουμε κάνει σήμερα, καρδιακούς παλμούς, θα το δείξουμε λιγάκι. Δεν το φοράω τώρα, αλλά εδώ μετράει κανονικά και είναι και αρκετά γρήγορο. Παπ, 78. Ψηλά είναι. Νέα. Συνδέουμε, έλα πίσω. Έχει Bloomberg και τα λοιπά και διαβάζουμε νέα. Θα μου πείτε νέα στο κινητό. Ναι, άμα θέλετε να δείτε κάτι έτσι πιο βιάζεστε να δείτε κάτι, ναι, μπορεί να το δείτε και στο κινητό. Αλλιώς πάμε στη συσκευή, έχει την επιλογή εδώ πέρα άλλωστε. Μπαπ, να το δείξει στο τηλέφωνο. Εντάξει, οκ, μικρή οθόνη για αυτή τη δουλειά, αλλά αν επήγει κάτι, οκ. Ώρα σε διάφορες χώρες. Tracking της άσκησής μας. Μουσική, αλλά παίζει στο τηλέφωνο, αλλιώς με Bluetooth στη συσκευή αποθηκεύω μέχρι 4 γίγα τραγούδια. Ens Voice, ρυθμίσεις. Οι βασικές ρυθμίσεις της συσκευής, η κλίση γίνεται από το τηλέφωνο. Input, Power Saving και Gear Info. Αυτές είναι απλές ρυθμίσεις, δεν έχει τίποτα τρελό και ιδιαίτερο. Εδώ είναι οι συνδέσεις, Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Αυτά. Και εφαρμογές. Εδώ είμαστε. Εδώ αυτές που έχουμε ανοίξει πριν. Τηλέφωνο για να κάνουμε κλήσεις. S-Health κάνει monitoring τι έχουμε κάνει. Βήματα, ασκήσεις, πόσο νερό έχουμε πιει. Τα σημαίνουμε μόνοι μας αυτά. Και ρυθμίσεις. Το τρέξιμό μας, Nike Running, ρυθμίσεις της συσκευής, Calendar, S-Voice, καιρός, ξυπνητήρια, Timer, Stopwatch, CNN, εδώ είναι ESPN, μουσική, Gallery, πρέπει να έχουμε μια φωτογραφία, την αφεντομουτσουνάρα μου μέσα. Ό,τι μπορείτε να δείτε εκεί λοιπόν. Buddy έχει κάποιες επαφές έτσι αγαπημένες για κλήσεις. Find my phone, το ανάποδο από το Find my watch. Mm.
Okay, το βρήκαμε. Maps. Here Maps της Nokia κανονικά. Για κάποιο λόγο ανοίγει και όχι το της Google. Θέλει το τηλέφωνο. Βρίσκει το μέρος που είμαστε. Δεν δίνει οδηγίες, αλλά βοηθάει. Voice memo, μηνύματα. Okay. Διαβάζουμε μηνύματα, διαβάζουμε emails. Εδώ τα email μας. Spam από την MWC. Tax calculator. Και αυτά είναι που έχω κατεβάσει εγώ. Gear Pong. Flappy Bird. Έχει κάποια παιχνιδάκια έτσι για να παίζουμε. Βέβαια σε αυτή την οθόνη δεν είναι και τόσο βολικό. Αυτό που ήταν πιο ωραίο ήταν το φιδάκι. Αλλά ο χειρισμός του είναι λίγο περίεργος. Το κλασικό φιδάκι που έχουμε συνηθίσει και έχουμε αγαπήσει. Αλλά πηγαίνει με τη ροδέλα ο χειρισμός, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Ωραία λοιπόν, έχει παιχνιδάκια, έχει διάφορα έτσι για να περνάμε την ώρα μας, αλλά στο ρολόι, οκ. Okay. Είπαμε ένα διάβροχο. Τα λουράκια αλλάζουν. Από εδώ θέλουμε λουράκι 20 mm. Πρέπει να πάμε σε ένα ρολογάδικο, σε έναν ρολογοποιό και τσακ βγαίνει από εδώ. Τραβάμε και βγαίνει. Δεν θα το βγάλω τώρα. Μέσα στη συσκευασία έχει, αυτό είναι το large. Μέσα στη συσκευασία έχει και ένα small για πιο γυναικεία χέρια. Αρκετά ωραία συσκευούλα. Όμορφο καταρχάς. Έτσι θυμίζει κανονικό ρολόι. Έχει κάποιο interaction στα notifications. Για παράδειγμα, αν μας έχουν στείλει ένα μήνυμα στο Facebook, έχουμε την επιλογή να ρίξουμε ένα thumbs up μόνο. Αν μας έχουν στείλει SMS, μπορούμε να απαντήσουμε με προεπιλεγμένα και προσημειωμένα μηνύματα. Για παράδειγμα, τώρα δεν μπορώ, είμαι σε meeting ή ξέρω εγώ τι. Το ίδιο και στις κλήσεις. Μπορούμε να απαντήσουμε αν έχουμε Bluetooth από το κινητό μας ή να κάνουμε απόρριψη και να στείλουμε ένα μήνυμα. Και αυτονομία 2 μέρες για μένα. Θα ήθελα πολύ παραπάνω. Αυτό είναι το ρολόι. Δεν έχουμε έτσι κάτι παραπάνω. Μπορούμε να προσθέσουμε κάποια έξτρα widgetάκια, ξυπνητήρια, S-Health, καιρό και πάλι. Ή ό,τι άλλο κατεβάσουμε. Εδώ μας έχει την επιλογή να μας στην μπαταρία με την συνδεδεμένο να φτιάξουμε τη φωτεινότητα. Το έχω στο 5 και είναι υπεραρκετό. Στο 10 εντάξει τώρα παραπάνω μπαταρία και κατά το φως του ήλιου δεν έχει πρόβλημα. Όχι πως στα 5 είχα πρόβλημα σε εξωτερικούς χώρους. Είναι αρκετά φωτεινή μπαταρία, Super AMOLED. Πάρα πολύ καλές γωνίες θέασης. Έτσι. Α, και το βασικό, να το βάλω για να σας το δείξω αυτό. Είναι μονίμως κλειστό το ρολόι, αλλά μα κάνουμε αυτή την κίνηση, ανοίγει. Κλαπ, κλείνει. Εδώ, ανοίγει. Για οικονομία στην μπαταρία. Το οποίο είναι αρκετά βολικό. Βέβαια, να πω την αλήθεια, όταν ξυπνάω το πρωί, άμα το γυρίσω έτσι, γυρίζω κάτω εδώ, οπότε δεν ανοίγει η οθόνη. Γυρίζω εδώ, για να το κοιτάξω προς τα πάνω, οπότε δεν ανοίγει η οθόνη. Θέλει κουμπάκι εκεί πέρα, αλλά στην υπόλοιπη μέρα που είμαι όρθιος, βολεύει. Ρολάρει πάρα πάρα πολύ καλά. Και νομίζω θα σας καλύψει. Δεν έχει κάμερα, δεν έχει μικρόφωνο. Όχι μικρόφωνο, έχει sorry, δεν έχει ηχείο. Εδώ βλέπουμε τι έχουμε τρέξει και πώς έχουμε κουνηθεί. Οπότε, εντάξει δεν θα έχετε κλήσεις, αλλά είναι και λίγο αστείο να κάνουμε τον Michael Knight, να κάνουμε έλα κιντ, έλα να πάρεις, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Από εδώ ελέγχουμε Play Music from Phone. Οκ. Okay. Και σου λέει βάλε headset για να παίξεις μουσική.
από εδώ. Ναι, ελέγχουμε τη μουσική τέλος πάντων, αλλά θέλουμε το Bluetooth στο ρολόι. Και από εδώ πάει εδώ και από εδώ στο τέτοιο. Anyway, δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιούσατε ποτέ, ούτε εγώ το χρησιμοποίησα αυτές τις μέρες που το έχω. Τα παίζετε κατευθείαν από το κινητό. Αυτά λοιπόν από τη συσκευή, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κλείσιμο, τα έχουμε πει όλα από τη συσκευή. Η τιμή είναι, ενώ κλείσιμο στο... να με βλέπετε εμένα. Η τιμή είναι, εμένα μου αρέσει η τιμή για αυτή την ποιότητα κατασκευής και για τα αυτά που προσφέρει και την διαβροχοποίηση και το δερμάτινο λουράκι. Είναι από τα καλύτερα smartwatches που έχω δοκιμάσει ομολογουμένως. Είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, τρέχει το Tizen ή Tizen, Tizen το λέω εγώ, Tizen το λένε κάποιοι, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Είναι ok, θα ήθελα τις επιλογές της Google με το Android Wear σε φάση να δώσω εντολές και να μου απαντήσει. Έχουμε το... Πού είναι? S-Voice. Call Mother. Οκ, okay, θα πάρει τη μάνα μου τηλέφωνο, κάνει την κλίση. Θέλει να πατήσει εκείνη την ώρα πάνω. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Και απαντάει γραπτά από την Wolfram Alpha. Αλλά δεν έχει τις επιλογές που έχει το Google Now. Τέλος πάντων, καταλαβαίνει μόνο αγγλικά. Τα βασικά μπορεί να τα κάνει, να στείλει ένα μήνυμα στα αγγλικά σε κάποιο φίλο, σε κάποια επαφή μας κτλ. Κτλ. Αλλά μου λείπουν κάποια πράγματα και από το Android Wear. Αυτά λοιπόν από τη συσκευή. Νομίζω πως δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Προσωπικά μου αρέσει. Η τιμή είναι πιο premium. Δεν ξέρω αν θα τα έδινα για το απλό, αλλά για την κατασκευή αυτή και την εμφάνιση αυτή, ίσως και να τα έδινα. Τα 380. Αυτά λοιπόν από εμάς. Τα βρείτε περισσότερα στο κανάλι μας, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media για να τα λέμε και να μαθαίνετε τα νέα μας. Και φυσικά ένα thumbs up στο βίντεο αν θέλετε να μας βοηθήσετε και φυσικά αν σας αρέσει το βίντεο. Αν έχετε κάποια σχόλια, υπάρχει χώρος από κάτω να τα κάνετε και να τα συζητήσουμε εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν από μένα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο review. Τα λέμε. Yeah. We'll be right back.